Γεια σας από την φάρμα μου τη Ράχη. Για όσους δεν με ξέρετε και βλέπετε πρώτη φορά βίντεό μου, να σας πω πως είμαι ο Παναγιώτης και έχω φτιάξει μια μικρή φάρμα στο χωριό ελληνικό έξω από την πόλη των Ιωαννίνων. Εδώ δέχομαι κόσμο άφιλο κερδός που θέλει να έρθει να δει τα ζωάκια, να γνωρίσουμε εδώ ένα μέρος της φύσης από τα ζώα και τα φυτά που έχει αυτή και να μάθουμε κάποιες αξίες που πιστεύω εγώ ότι πρέπει να τις γνωρίζουμε πλέον όλοι στη σήμερα εποχή. Σήμερα για όσοι με παρακολουθείτε πρώτη φορά θα δούμε ένα βίντεο που νομίζω ότι περιμένετε αρκετοί ε, αρκετό καιρό τώρα θα δούμε την εξέλιξη της φάρμας τη νέο έχουμε φτιάξει εδώ στη φάρμα από βελτίωση του χώρου αλλά και νέα πράγματα και θα σας δείξω ένα ένα μερος σας είχα υποσχεθεί πως σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω και τα νέα ζώα της φάρμας κάτι παιδιά που δεν θα κάνω σήμερα γιατί δεν με θέλει καθόλου από πέρυσι δηλαδή δεν με θέλει καθόλου όταν αποφασίζω να πάρω κάτι νέο ωραίο να το βάλω εδώ στη φάρμα και να το φιλοξενώ και να του προσφέρω μια καλή ποιότητα ζωή και να αποτελέσει και ένα μέσο για ενημέρωση προ τον κόσμο, μια και δέχομαι θελοντικά κόσμο. Ε, δεν με θέλει. Κάτι στραβώνει, κάτι θα πάει πολύ χάλια και εν τέλει δεν θα καταφέρω να το φέρω. Ε, έχω φέρει δύο-τρία είδη ζώων, περιμένω άλλα καναδιό Θα έρθουν και αυτά τα καναδιά και θα σας βγάλω ένα ξεχωριστό βίντεο με τα νέα ζώα. Σήμερα θα δούμε μόνο τι νέο έχει γίνει στη φάρμα. Από μέσα Μαρτίου, Απρίλιο και Μάιο. Δηλαδή αυτά που θα δείτε τώρα τα έχουμε κάνει σε δυόμιση μήνες με το φίλο μου τον Αλέξη που με έχει βοηθήσει σε όλα και του αφιερώνω αυτό το βίντεο και τον έχω και εδώ σήμερα είναι κάτω χαμηλά και κάνει δουλειέ. Ε, και θα νομίζω θα σας αρέσει και έχω κάνει και κάποιες βελτιώσεις στους ήδη χώρους που έχω διακοσμήσει και αυτά θα σας κάνω ένα ξεχωριστό βίντεο διακόσμησης για να επικεντρωθούμε σε αυτό το θέμα που είδα παιδιά εγώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνει και να προσπαθήσετε να το κάνετε κι εσείς. Θα σας εξηγήσω όμως σε αυτό το βίντεο όταν το βγάλουμε. Ε, αυτά, μην πολυλογούμε άλλο, πάμε να δούμε το νέο χώρο εδώ, όχι το νέο χώρο, βασικά τα νέα πράγματα που έχουν γίνει στο χώρο μου, πώς έχει αυτός βελτιωθεί και πώς έχει μεγαλώσει και συνέχεια, συνέχεια μεγαλώνει γιατί η όρεξη και η αγάπη δεν έχουν σταματημό γι' αυτό. Πάμε να δούμε. Η είσοδο τη φάρμα. Πάμε να δούμε τώρα τι νέο έχει γίνει μέσα. Τι ωραία πράγματα έχουν φτιάξει εδώ πέρα και πώ έχει μεγαλώσει η προσπάθειά μου. Έχει λίγο ήλιο, αλλά ελπίζω να πέσει σιγά σιγά. Πάμε αρχικά να δούμε λίγο εδώ την είσοδο. Να σα γνωρίσω και το κοντοπούτανο. Μπορεί να είναι ένα περίεργο όνομα για σκυλί, Αλλά έτσι το λένε. Πού είσαι, μου! Είναι ένα δεσποτάκι που το έχω στα 2-2,5 μήνες νομίζω τώρα. Ο πυράκης όσοι με παρακολουθεί το πέρυσι, το σκελάκι απεβίωσε και έχουμε τώρα το κοντοπούτανο. Είναι ένα όνομα παιδιά, μην το βλέπετε σαν βρεσιά. Είναι όνομα, εμείς δίνουμε την αξία στις λέξεις. Εδώ παιδιά όπως βλέπετε υπάρχουν αυτά που όπως ξέρω το κάδος ανακύκλωση μικροηλεκτρικών συσκευών ανακύκλωση μπανταριών και λαμπτήρων. Αυτό θα φύγει κάποια στιγμή, τώρα το αφήνω. Και το επιπλάκι που ο καθένας μπορεί να φέρει ρούχα, παιχνίδια ε, που συνεργάζομαι εγώ με κάποια ιδρύματα και κάποιες εκκλησίες εδώ στα Ιωάννινα. Μπορεί κάποιο να φέρει, να αφήσει τα πράγματά του εδώ και να τα πάω εγώ στην πόλη να πιάσουν τόπο. Φάρμα ράχινη δρύο στα λαμάτια. Εδώ πέρα διακοσμήσαμε λίγο την είσοδό μας. Welcome, ήρθαν και Φιλανδοί, Γερμανοί, χαμό εδώ. Εγώ δεν ξέρω γρήγορα αγγλικά. Μαθαίνω όμω. Συνενόμαστε. Μουσείο Φυσική Ιστορία και έβαλα και αυτή εδώ την κολόνα. Θα στα δείξω όλα. Μέχρι και την τελευταία πινολιά. Η οποία, παιδιά, θα έχει πάνω. Θα τρίξω λίγο τσιμέντο κάτω και θα έχει πάνω ε, του κανόνε και τι θα πρέπει να γνωρίζει ο καθένα που μπαίνει μέσα στο χώρο μου. Τα έχω εκτυπώσει αυτά. Μπαίνουμε μέσα στη φάρμα και με το καλώ ήρθατε βλέπουμε το τέλειο νέο κλουβάκι τον περιφραγμένο χώρο που έφτιαξα κοιτάξτε τι ωραίο με βοήθησε παιδιά σε όλα αυτά ο Αλέξης γι' αυτό το αφιερώνω και το βίντεο άλλωστε σε όλα έχει κάνει πάρα πολύ δουλειά το έχουμε φτιάξει τέρμα να με μουσαμά πάνω γιατί ήταν ξύλινο ξύλινες κολόνες από δέη αυτό είναι από παράθυρο από σπίτι μόνο το... την τσίπα αγόρασα από ό,τι βλέπετε εδώ και λέει εντάξει και το τσιμέντο γύρω γύρω επίσης έκανε εδώ Αλέξης ωραία διακόσμηση έβαλε γύρω γύρω κοχύλια στο τσιμέντο και κόλλησαν φαίνεται πάρα πολύ ωραίο Κοιτάξτε το καημό είχα να το τελειώσω αυτό το χώρο κοιτάξτε τι ωραίο που έγινε και μέσα έχω τους καπουτσίνους ελάτε λίγο να σας δείξω και κάνω ζωάκι τους καπουτσίνους έβαλα μέσα γιατί ήταν ένα ζώο που ήθελα να φέρω να το βάλω εδώ, πολύ ωραίο, αλλά δεν μου κάτσε, δεν με θέλει φέτο. Όπω σα έχω ξαναπεί, οπότε έβαλα αυτά μέχρι να το φέρω. Αυτό είναι ο νέο χώρο που σα καλωσορίζει στην είσοδο. Αυτό εδώ είναι η αποθηκούλα με τι ζωτροφέ. Το ενιδρύο, όπω το θυμάστε, καλώ τον. Ένα λεπτάκι. Θα συνεχίσουμε αμέσω. Έλα εδώ να το αφήσουμε και αυτό να μάσηκα ένα ξερό χόρτο έλα εδώ Πέπε έλα να σε μου κι εσύ εδώ δίπλα δεν είναι κομμάτι της φάρμας εγώ, εγώ το πω έλα Πέπε λοιπόν ε, ε, έλα εδώ ρε Τώρα θα έρθει Εδώ, παιδιά, που βλέπετε τώρα έχουμε σκεπάσει λίγο χορτάρι. Είναι λίγο νάιλα και τέτοια, γιατί είναι χλωρό λίγο το χορτάρι. Ε, βλέπετε κάτι κολόνες που έχω σηκώσει. Τι σηκώσαμε μαζί με το φίλο μου τον Αλέξη για να φτιάξουμε το μουσείο. Δηλαδή, σηκώσαμε τώρα τι τέσσερις κολόνε και από ένα καδρόνι. Και όταν θα φύγει το χορτάρι αυτό το φθινόπωρο, θα ξεκινήσουμε να το φτιάχνουμε. Λοιπόν, πάμε. Εδώ πάνω θα σας πάω στο τέλος όπως συνηθίζω να σας πηγαίνω στις ξεναγήσεις. Ένα λάστιχο από τρακτέρ το οποίο είχα προσπαθήσει πριν δύο χρόνια να το φέρω μόνος μου δεν μπορούσα να το σηκώσω. Σιγάρε. Πού πας τρέχοντας μωρέ. Και επίσης με βοήθησε ο Λέξης να το φέρουμε. Το έχω γεμίσει με χώμα και θα του βάλω μία ελιά είναι πολύ μεγάλο το πως το φέραμε μην το ρωτάτε καθόλου. Και συνεχίζουμε μέσα στη φάρμα εδώ όπως τα ξέρατε οι τενεκιάδες με τα λουλούδια, τα μπαχαρικά μου τα βότανά μου εδώ έχω κάμπος σε πράγματα να σας δείξω στο κέντρο της φάρμας ένα ωραίο τραπεζάκι που το έφτιαξε ο Αλέξης μόνος του πέτρινο με πέτρινο κάθισμα και δύο κούτσουρα θα βάλουμε και άλλα δύο κούτσουρα από εκεί θα το σουλουπόσουμε και αυτό εδώ θα το πλακοστρώσουμε με ξερολιθιά θα έχει δηλαδή από εδώ όπως είπαμε ένα ε, δρομάκι πέτρινο και θα ανεβαίνει εκεί. Αυτό παιδιά εδώ θα μπορεί ο άλλο να κάνει πικνίκ. Άμα θέλει κάποιο να έρθει από εσά να κάνει πικνίκ. Ε, εδώ όπω τα ξέρετε. μας τον κόλλωσε λίγο πέπε. Ευχαριστώ. Εδώ έχουμε τι βιτρίνες Εντάξει, έχω αλλάξει εγώ κάποια πράγματα και έχω φέρει παιδιά. Θα σα τα δείξω και αυτά. Τα πρώτα μου ζωάκια. Αυτά τα ζωάκια βλέπετε πες να είναι 25 χρονών ένα ελέφαντα εδώ, ό,τι έχει απομείνει. Τα έχω φέρει εδώ να δείχνω στον κόσμο πώ γνώρισα τα ζώα και τη φύση. Γενικά θέλω να κάνω και ένα μικρό εκθεσιακό χώρο με παιχνίδια παλιά και μαζεύω ό,τι μπορώ. Και το μουσείο εδώ φυσική ιστορία και κάποια άλλα πράγματα εδώ για το λαγαρφικό που θα μπουν μέσα εκεί. Εδώ έχω φυτά αρκετά, θα βάλουμε πολλά φυτά στη φάρμα, δεν έχω χωτάμε φυτά. Εδώ είναι το σαλνάκι όπως το ξέρετε το οποίο θα το κάνουμε πέτρινο, αλλά αυτά σας θα σας το πω σε άλλο βίντεο. Σήμερα σας δείχνω τι έχω κάνει. Η βιβλιοθήκη όπως την ξέρετε. Και εδώ παιδιά ξεκινήσαμε χθε το απόγευμα να σκάβουμε, να φτιάξουμε τη λίμνη για τους κύκνους. Όπως σας είπα εκεί πέρα... Που είναι ο ίσκιο στην κορυφή. Είχα βάλει κάτι τσιμεντόρι, θα σα είχα πει ότι θα κάνω μια λιμνούλα για να έχω ένα ζευγάρι κύκνου ελεύθερο στη φάρμα. Θα την κάνουμε εδώ, γιατί κοιτάξτε τι ωραίο που είναι είναι εδώ πέρα στο κέντρο της φάρμας αυτό εδώ θα το κάνω barbecue να μπορεί ο άλλος να θέλει να έρθει να ψήσει κάτι να φάει και εκεί πάνω το άλλο θα το κάνουμε πικνίκ είπαμε και εδώ θα κάνουμε τη λιμνούλα με τα... μέχρι εδώ την άκρη του χώρου και εκεί στανάμε ανάμεσα από, το... από, τη βιβλιοθήκη και το αμάξι θα αφήσω ένα μονοπάτι θα πάει μέχρι πέρα για να έχουμε το ένα ζευγάρι κύκνους εδώ πάρα πολύ ωραίος και θα είναι ελεύθερη να μπορεί να τους πλησιάζει ο κόσμος όσο θέλει πάμε λοιπόν εδώ έκανα μία ε, βελτίωση στη γεφυρούλα μου τους έβαλε έτσι κολονάκια και σκηνάκι γιατί τα παιδάκια πήγαιναν λίγο γκζικ εδώ είναι τα υδρόβια όπως τα ξέρετε Οι καβάις, διάφορα είδη πάπια. θα τα δούμε άλλη φορά τα ζώα. σήμερα βλέπουμε τους χώρους πάμε τώρα εδώ έχει και ευτυχώς Παναγία εδώ έχουμε μια νέα πινακίδα η ησυχία γιατί εδώ μπαίνουμε στο χώρο με τα πολλά τα ζώα να κάνει ο κόσμος ησυχία να τον επιθυμίζουμε ότι εδώ πέρα είναι οι φιλοξενούμενοι και τα ζώα ζουν μόνιμα εδώ και πρέπει να έχουν ένα περιβάλλον που τους αρμόζει ήσυχο. Εδώ βλέπετε κάτι τελάρα μέσα, διακοσμού τους χώρους όλους, θα σας τα δείξω σε ξεχωριστό βίντεο τους χώρους όπως είπαμε οι πινακίδες εδώ άλλαξα τη θέση της πινακίδας την είχα και κάπου στη μέση τώρα την έβαλα εδώ γιατί συνήθως τα βλέπουν και μετά αναρωτιέται ο κόσμος τι είναι αυτό που βλέπουμε οπότε στο τέλος του χώρου έχω βάλει το πινακάκι να μπορούν να διαβάσουν πληροφορίες για την ασπρομαγουλόχινα εδώ έχουμε τις καστανόπαπιες ασπρομετωπόχινα τις φάσες, τις συνδικές σχήνες και της Καναδά αυτό παιδιά είναι ένας χώρος που δεν έχω ασχοληθεί καθόλου με τη διακόσμησή του θα το διακοσμήσω σε κανένα μήνα, πιστεύω θα το έχω τελειώσει, θα το κάνω μέσα μπόμπα. Θα το δείτε και εσείς θα το γνωρίζετε. Εδώ βλέπουμε τα ελαφάκια, το οποίο έχω ξεκινήσει να διακοσμώ και εδώ πέρα το χώρο τους. Βλέπετε εκεί, μια ρόδα, ένα κούτσο εδώ, θα σας τα δείξω άλλο βίντεο αυτά, για να σας δώσω και ιδέες. Και άλλαξα και την πινακίδα του, η οποία είναι εδώ τώρα. Ήταν εδώ, δεν την έβλεπε κανείς. Την έβαλα εδώ, γιατί εδώ πέρα ο κόσμος κάθεται να δει και τα κέρατα και μπορεί να κάτσει και να διαβάσει πληροφορίες πάμε παρακάτω γεφύρα ούλα όπως την έβγαλα που να μας οδηγεί άραγε δεν έχει καλό φωτισμό πόσο το αδική το κινητό δεν μπορείτε να ξέρετε ε, μια γεφυρόλα που επίση τη φτιάξαμε τον Alexis ένα μόλι απόγευμα. Μιλάμε για μία ώρα, μία μισή δουλειά. Δεν περίμενα. Και εδώ είναι οι ντόβε και τα ορτίκια, το οποίο είναι παιδιά να πλήρησαν ε, ολοκληρωμένο, διακοσμημένο κλουβάκι χώρο για τα ζώα. Του έχω βάλει μέσα, βλέπετε πολλά πράγματα. Και κάτω του έβαλα φυτά. Εκεί πέρα του έχω βάλει θάμνου. Θα τα βάλω και αυτά κάποια καλαθάκια για φωλιέ και θα στα δείξω κάποια άλλη στιγμή. Αυτά για να σα μπω και μέσα στα κλουβιά. Να τα δείτε, Πλήρη χώρος για τις ντόβε μας. Περνάμε τη γέφυρα του στρομφοχωρίου, το στρομφοχωριό μας εδώ όπως το θυμάστε, τα κουνελάκια μας όπως το θυμάστε, καμία αλλαγή, η βιτρίνα με τα πράγματα από το μουσείο, εδώ μανιτάρια, από δέντρα, η εξέλιξη του λύκου όπως τα θυμάστε και κατεβαίνουμε προς τα κάτω. Γενικά προσπαθώ λίγο να βελτιώνω το χώρο. Αυτά όλα που σας δείχνω τα νέα τα κάναμε εντό τη άνοιξη. Θα σα γυρίσω άλλο βίντεο για, την, ε, για τις δουλειέ που θα κάνουμε στο καλοκαίρι. Εδώ παιδιά είναι ο χώρος με τις αλοπόχινες και έχω φέρει και τις άσπρες τις πέρδικες. Είναι τελείως άδειος μέσα από ό,τι βλέπετε γιατί τον, φτιάχ, τον διακοσμώ τώρα. Έχω βρει κανένα δυο πέτρες, κάτι κούτσουρα, θέλω να τους βάλω και άλλη μια πιο μικρή λιμνούλα γιατί οι δεν το πολύ χρησιμοποιούν το, το νερό. Και θα το φτιάξω πιστεύω ε, Εντό των ημερών, μέσα στο καλοκαίρι σίγουρα. Οι πέτρες όπως τις θυμάστε. Ε, ω, ξέχασα τις πέτρες στο αμάξι. Τις πήραμε. Όχι. Είναι ο Αλέξης εκεί, δεν μιλά μόνος μου, δεν τρελάθηκα βάφη. <laughs> θα το δούμε κάτω εκεί που φτιάχνουμε τον καλύτερο χώρο. Ε, Αλέξη. Έτσι, ναι, καλύτερο χώρο. Εδώ είναι τα πολυθώματα, τα σαλιγκάρια εδώ πέρα και... Έβαλα και εδώ ένα πινακάκι με τα σαλιγκάρια να μπορεί να διαβάσει ο άλλο γιατί παρόλο που είναι μικροσκοπικά ζωάκια είναι πολύ σημαντικά όπως λέω και εδώ στα παιδάκια. Εδώ είναι η άλλη βιτρίνα με τα μικροπράγματα που έχει το μουσείο θα σας τα κάνω ξενάγεις όταν φτάσουμε τους 2.000 συνδρομητέ και κάποια άλλα πράγματα εδώ ρηκτά και φωλιά από πουλιά και έβαλα και εδώ παιδιά όλα θα σας τα δείξω μία ρίζα μπαμπού εδώ και μία ρίζα μπαμπού εδώ που φύτρωσε και μια ντοματούλα. Θέλω εδώ πέρα να το κάνω όλο μπαμπού από τη μία την πλευρά να μπαίνει σαν μέσα στο δάσο και να προχωράς. Πάμε πιο κάτω. Εδώ μία νέα πινακίδα που λέει στον κόσμο ότι οδηγείτε πώς να σας πάω τώρα να μην έχει αντιλιά για να το δείτε. Στη Ραχοχώρα, στα Παγόνια και στους Φασιανούς όλος αυτός ο χώρος θα υπάρχουν παγόνια, διάφορα είδη, δύο για την ακρίβεια που θέλω να φέρω, η φασιανή και η ραχοχώρα. Τι είναι η ραχοχώρα. Για να πάμε να δούμε. Εδώ έχουμε τους φασιανούς μέρα νύχτα. Τα κουβαδάκια που βλέπετε δίπλα από τους χώρους είναι οι τροφές παιδιά. Δίπλα από κάθε χώρο τον, του, του ζώου έχει και την τροφή του δίπλα γιατί δεν μπορώ να περπατάω τόσα χιλιόμετρα κάθε φορά για να τα ταΐσω. Οπότε τώρα τα έχω δίπλα τα και τα κατευθείαν. Και εδώ έχουμε τελειώσει επιτέλους, μετά από 1,5 χρόνο μαζί πάλι με τον Αλέξη, το χώρο για τους βασιλικούς φασιανούς. Έγινε πάρα πολύ ωραίο και αυτό ωραία πόρτα. Θέλει λίγο σκεπή μόνο να του βάλω ένα μεγάλο φύλλο, δεν είχα γίνει διακοσμημένο, μέσα φυσική βλάστηση. Έχω μια σφάκα και πουρνάρια εκεί στην πόρτα να βλέπετε πάνω από τα σταίστρεσα και εντάξει θέλει λίγο σουλούπομαι ακόμα θέλω να ρίξω δυο πλάκες εγώ να τον μπαζώσω για να μπει τα ίστρα ε, στα ίσια και η βασιλική φασιανή που είναι σαν μπούφι τώρα <laughs> γιατί αλλάζουν φτέρωμα και εδώ έχουμε και το πινακάκι τους αυτός είναι ο χώρος των βασιλικών φασιανών πάρα πολύ ωραίο και τους έχω βάλει και πολλά ξύλα μέσα εδώ έχουμε τα παγόνια το οποίο έχουμε και εδώ βάλει κάποια διακοσμητικά πράγματα μέσα όπως βλέπετε το σκηνή γύρω γύρω θα σας τα δείξω σε ξεχωριστό βίντεο γιατί μέσα έχω και τους παπαγάλους κάποια εδώ αυτοσχέδια παιχνίδια δικά μου και άλλαξα εδώ και βλέπετε προσπαθώ να βάζω και πύλινες πύλινα αντικείμενα μέσα για νερό και φαγητό να καταργήσω το τσίγκο και το πλαστικό είναι ό,τι καλύτερο το πύλινο αυτά είναι τα παγόνια μας και τώρα πάμε να δούμε κάτι μοναδικό που πιστεύω σε κανένα να το έχουμε τελειώσει, Αλέξε. Πιστεύω. Εδώ, παιδιά, σταματάει τώρα ο κόσμος. Έμπαινε και μέσα. Αλλά το έχω κλείσει τώρα γιατί βλέπετε εδώ γίνεται ένας χαμός εδώ μέσα. Πάμε να δούμε. Εδώ όποιος με παρακολουθεί συνέχεια θα θυμάται μια μπανιέρα η οποία έφυγε. Τώρα έχει γίνει ένας χώρος για εργαλεία, πινέλα και λουλούδια. Θα σας τα δείξω στο τέλος ε, έφυγε η μπανιέρα θα κρατήσω μόνο μια μπανιέρα η οποία είναι ωραίο διακοσμητικό στοιχείο ε, και έχει τα κουνουπόψερα μέσα και αυτή την κατέργησα εδώ δεν μπορούσα να την καθαρίσω και όλα και τα λοιπά έχω κάποια άλλα πραγματάκια εδώ που θα μου χρειαστούν και εδώ τώρα παιδιά φτιάχνουμε έναν χώρο πάρα πολύ μεγάλο από ό,τι βλέπετε κοιτάξτε τον Αλέξη πάνω σε βαρέλι τεράστιο και ακουμπάει την κορυφή του χώρου. Βάφει και αυτός εδώ βοηθάει συνέχεια. Ελάτε να σα εξηγήσω τι θα κάνουμε. Ο κόσμο θα έρχεται όπω ήρθα εγώ τώρα. Εδώ πέρα, παιδιά, είχα <coughs> τα παπαγαλάκια τα οποία τα πήγα στο καινούργιο του κλουβί. Θα σα το δείξω πάνω. Το είναι άδειο τώρα αυτό και μάλλον θα το πετάξω το, το κλουβί αυτό, δεν μου αρέσει γιατί είναι πολύ μικρό ή θα το έχω εφεδρικό όταν παίρνω κάτι νέο. Όπως θα ήρθα εγώ τώρα θα έρχεται ο κόσμος. Θα έρχεται λοιπόν στη ραχοχώρα. Η ραχοχώρα θα είναι ένας πολύ μεγάλος χώρος, ο οποίος θα μπορείς να μπεις μέσα στον χώρο και να δεις τα πουλιά χωρίς την περίφραξη. Όλο αυτό εδώ που βλέπετε το δασάκι από εκεί που είναι ο Αλέξης και Βάφη με, από τα σίδερα μέχρι εδώ πάνω 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 θα γίνει όλο χώρος μέσα και θα έχει πουλιά στο τέλος αυτού του βίντεο θα σας βάλω ποια ζώα θα μπουν μέσα γύρω στα 20, 20 25 είδη ζώων θα είναι μέσα μικρά σε μέγεθος έτσι μην φανταστείτε με μεγάλο λοιπόν τι θα κάνει ο κόσμος θα περνάει από εκεί από το μονοπάτι θα ανοίγει την πόρτα και θα μπαίνει μέσα εσείς εδώ τώρα το βλέπετε σε βρεφικό στάδιο. Εδώ θα φτιάξουμε μια πάρα πολύ ωραία πέτρινη πλακόστρωτη λούτσα η οποία θα φιλοξενεί νεροχελώνες με ωραίο καταράχτη και θα τη συνδέσουμε με τους τάβλους δίπλα να μπαίνει μέσα το βρόχινο νερό όταν βρέχει για να αυτοκαθαρίζεται μόνη τη και θα έχει νεροχελώνες. Όλο εδώ πέρα μετά εντάξει, θα βάλω εγώ σπιτάκια, κλονάρια κτλ. Θα υπάρχει εδώ το μονοπάτι, τώρα εδώ θα περάσω λίγο απ' έξω εγώ. πήγα να πέσω κιόλα. Ε, γιατί έχουμε τα μπάζα δεν τα πέταξα εδώ θα βάλω ένα παγκάκι για να κάθεται ο άλλος και να θέλει να κάτσει να δει μέσα τα πουλιά έτσι τη λιμνούλα εδώ πέρα θα βάλω λουλούδια θα βάλω μικρούς θάμνους, δεντράκια και θα είναι πάρα πολύ ωραίο ε, θα μπορεί ο άλλος να κάτσει και θα υπάρχει βέβαια συγκεκριμένο μονοπάτι δηλαδή θα μπορείς να μπει στο χώρο τον υπόλοιπο θα υπάρχει μόνο ένα μονοπάτι στην άκρη του χώρου του περιφραγμένου χώρου που κάνουμε για να ε, Περνά από εκεί. Γιατί φανταστείτε τώρα, εγώ αν δεν είμαι εδώ και έχω πολύ κόσμο και τα Μην μπαίνουν τα παιδάκια μέσα και κυνηγάνε τα πουλιά και τους, ε, τα πιάνω από τι Οπότε θα είναι συγκεκριμένο ο, ο χώρο που θα μπορεί να κινηθεί ο, ο κόσμο που θα μπαίνει μέσα και εννοείται θα υπάρχει και ε, ενημερωτικό φυλάδιο απ' έξω με του κανόνε του χώρου. Και από ό,τι έχω σκεφτεί, θα μπαίνουν μόνο δύο άτομα. Δηλαδή όταν θα βγουν τα δύο άτομα θα μπορούν να μπουν άλλοι δύο, όχι πάνω από δύο άτομα μέσα. Ε, η και θα προχωράμε η... από εδώ. Ε. Η ραχοφόρα θα είναι η τελειότητα και η λάμψη της φάρμας για από τα καλύτερα κλειδιά στα Βαλκάνια. Πού το σκέφτεσαι ρε φίλε. Στα Βαλκάνια ε. Αυτό που τα σκεφτεσαι ρε στα βαλκανια ε αυτο που είπε ο Αλέξ, εδώ τώρα κάνω και μια προετοιμασία. Εγώ έχω μάσει, ξέρω εγώ, τέτοια για τι λιμνούλε, να τι τρώσουμε κάτω. Πετραδάκια που θα μα χρειαστούν όταν ρίξουμε το τσιμέντο γύρω-γύρω. Συνέχισε, δεν είναι Και θα βγαίνουμε, παιδιά, από την άλλη την πόρτα. Ε, θέλω να βγω και από την πόρτα. <laughs> θα βγαίνουμε από εδώ και θα έχουμε ολοκληρώσει τη βόλτα μας μέσα στη Ραχοχώρα. Αυτή εδώ θα είναι η Ραχοχώρα μας και θα είναι το καλ... νομίζω από τους καλύτερους χώρους θα δηλαδή είναι μέσα στους 4-5 καλύτερους χώρους που θα έχω στη φάρμα το μονοπάτι παιδιά τώρα μετά θα συνεχίζει από εδώ όταν ολοκληρώσει το χώρο αυτό και θα βγαίνει πάνω δεν θα γυρνάζει δηλαδή πάλι από τα παγόνια θα βγαίνει κατευθείαν πάνω ε, αυτά από εδώ πάμε από εκεί εμείς εδώ να σας δείξω έχω και τα εργαλεία και αυτά και έχω και φυτά που θα βάλω μέσα θα βάλω μια σικιά θα βάλω κρανιές που αν μεγαλώσουν και καρπίζουν θα, είναι και, θα προσφέρουν και τροφή τζάπα για τα πουλιά και πως τα λένε μωρέ κόλλησα 30 φιλιές εδώ έναν βάτο θα βάλω βάτο θα βάλω βούρλα και καλάμια στη λιμνούλα και μια κουφοξιλιά που κάνει ωραία μούρα για τα μικροπούλια θα να βάλω και κάποια μικροπούλια μέσα θα στα δείξω το άλλο στο άλλο του βίντεο σε φωτογραφίες και συνεχίζουμε φύγαμε Πάμε να σας δείξω και πάνω. Τα παγόνια κάνουν ένα Κάναμε πάρα πολύ δουλειά παιδιά. Έρχεται και ο Αλέξης συνέχεια εδώ και με βοηθάει. Καλά πέρα από το ότι δουλεύει πολύ περισσότερο από εμένα γιατί εγώ κάποιες φορές που μας ασχολούμαι και με τα ζώα να καθαρίσουν τέτοιο. Ο Αλέξης κάτι θα κάνει. Με βοηθάει και στο ψυχολογικό κομμάτι γιατί με αναστατώνει. Μου λέει πάμε να κάνουμε. Δεν χαλαρώνω. Εδώ πέρα έχουμε τη λιμνούλα με τα κουνουπόψερα, η οποία είναι και η μοναδική μπανιέρα που θα μείνει. Ήθελα να βάλω τέσσερι παιδιά σε όλο το κτίμα, αλλά δεν θα βάλω άλλη. Θα έχω μόνο αυτή. Είναι και δύσκολο στο καθάρισμα. Η νούφαρα εδώ έγινε χαμό φέτο. Πολλοί μου βγήκαν πολλά νούφαρα και μου ανθίζουν κιόλα. Τώρα χάλασε λίγο βέβαια. Και έχω και ένα νέο ζωάκι εδώ. Θα σας τα δείξω στο βίντεο με τα νέα ζώα. Σας είπα τώρα... Ε, δεν, πήρε, δεν ήρθαν αυτά που περίμενα. Να μην σας βγάλω τώρα για ολόκληρο βίντεο για δύο τρία ζώα. Τώρα εντάξει το ένα θα το δείτε. Το νέο ζώο. Αν και το ανέβασα και όλα σε βίντεο. Το επόμενο νέο κλουβί που κάναμε εδώ για τα ζώα μας είναι αυτό εδώ το οποίο είναι για τα παπαγαλάκια και για τα μικροπούλια Αυστραλίας εδώ θα έχει όλα πουλάκια μικροπούλια από την Αυστραλία πολύ ωραίο μέσα διακοσμημένο το έβαλα έτσι κούτσουρο με πύληνα πραγματάκια μια μεγάλη ασφάκα κούτσουρα ξύλα πάνω και έχω μέσα παιδιά τα παπαγαλάκια το ζευγάρι ένα από τα νέα ζώα που έφερα που είναι η σπίνος της Ιάβας περιμένω και το τέρι του τώρα και το καναρίνι και ένα καναρίνι το έβαλα εδώ να μην τόνει και κάτω μόνο του γιατί έκλεισε και το διάδρομο. Αυτό είναι ο χώρο. Βλέπετε από πάνω ότι δεν έχει σκεπή, έχει έναν άλλο. Μόνο, αυτή την, ε, ε, μόνο αυτό θέλω να βάλω τώρα. Ένα κομμάτι τσίγκο. 20 ευρώ έχει, απλά δεν έγινε αφορμή να πάω να τον πάρω. Και ωραία πορτούλα εδώ. Η πόρτα έγινε πολύ μεγάλη για μικροπούλια. σω ήθελε λίγο μικρότερη, αλλά δεν πειράζει. Όσο τώρα τα ανοίγω για να τα τάξω, δεν κινδύνεψε να φύγει κάποιο. Πάρα πολύ ωραία. Αυτό εδώ μόλι βάλω δηλαδή και το φίλο τσίγκο σα στη σκεπή. Θα έρθει και θα δέσει. Τώρα του έχω έναν άλλο εκεί για τη βροχή. Αυτό από εδώ. Εδώ που σα είχα πει θα φτιάξω τη λιμνούλα για, τα... για του κύκλου. Θα καταργήθει αυτό. Θα μου μείνει και τα τσιμεντόλι. Θα... θα κάνω καμιά δουλειά. Πάμε πάνω στα περιστέρια. Να σας δείξω και εκεί πέρα. Εντάξει, τι έχουμε 21 λεπτά βίντεο η, η, ξενάγηση, εντάξει δεν αργήσαμε Εδώ πάνω παιδιά Πάμε στις περιστερώνες και θα υπάρχουν και ε, 7 ήδη πέρδικας Οπότε έχω σκεφτεί Εγώ τώρα έφτιαξα τον έναν τον χώρο για τις πέρδικες που ήδη έχω Που είναι αυτό εδώ Ο οποίος έγινε μπόμπα τέλειο Και αυτό είναι ότι το φτιάξαμε τον Αλέξη Και το έκανα παιδιά, κοιτάξτε μέσα ένα φυσικό χώρο της Πέρδικα στο βουνό. Πάρα πολλά βράχια, με ένα σπιτάκι από τσιμεντόλιθο, ρίξαμε και τσιμέντο. Να μην βάλουμε μέσα, μην βάλουμε νάιλα και τέτοια. Βάλαμε μόνο λίγο νάιλον εδώ στην πόρτα, αδιαφανή, για να μην βρέχετε. Να ο χώρος, θα δείξω και από εδώ. Και όλο μέσα είναι φυσικότατο. Έχω κάνει μια πλαγιά εδώ με, με βράχια. Να και περδικούλε, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι ωραία είναι. Και εκεί μέσα έχει σπιτάκι. Εκεί που βλέπετε εδώ. Έχει σπιτάκι μέχρι έτσι βαθύ μέσα για να μπαίνουν από βροχή, από κρύο, να προστατεύονται τι καιρικέ συνθήκε. Αυτό τον χώρο δηλαδή δεν χρειάζεται να τον κλείνω το χειμώνα. Κοιτάξτε τι ωραία που έγινε. Του έχω μέσα, του άφησα και τα πουνάρια. Κάποια πουνάρια να μεγαλώσουν να γίνουν επίχτρα. Και εδώ πέρα στην άκρη σου έχω αφήσει μερικά, τα έχω κλείσει με τσίπα να μην τα χαλάσουν Και έγινε τέλειο για τις πέρδικες Το καταυχαριστούν το απόγευμα να δείτε που λαλάει το αρσενικό Ανεβαίνει πάνω στα βράχια, κορδώνεται καμαρτό καμαρτό Και φωνάζει Εδώ έχουμε τους περιστρώνες παιδιά οι οποίοι είναι το επόμενο που θα τελειώσει Και μετά θα τελειώσει η ραχοχώρα Εφτά περιστρώνες βλέπετε εδώ τι πόρτε μου τι έφτιαξε ο Αλέξης στο σπίτι του με τον ξάδερφό του και μου τι έφερε και τι βάλαμε στις 3 μέχρι στιγμής θα γίνουν πάρα πολύ ωραίες εδώ από πάνω θα γίνει και ωραίο τετράγωνο πορτάκι να, ανοίγουν, να βγαίνουν τα περιστέρια έξω να μην ανοίγω τις πόρτες και θα γίνει πάρα πολύ ωραίος αυτός ο χώρος 3 εδώ 4 εδώ βάψαμε και τα κάγκελα μα, ε, δείτε δεν τα είχα βάψει όλα 4 εδώ και εκεί που είναι τα κανονικά περιστέρια και εδώ θα είναι κοτσομητάκια εδώ έχω ένα κλουβί το οποίο το πήρα από μια θεία μου που μου είπε ότι θα τα πέτα και τα λοιπά. Είπα μπάς και το σουλουπόσο, εν τέλει δεν θα το κρατήσω, θα φύγει. Θα πάει σκουπή την δεν θα το κρατήσω γιατί εδώ φτιάχνουν πολύ ωραία πράγματα. Αυτό είναι πολύ παλιό, έχει κάποια σημεία σάπια και αυτά. Δεν σου λοιπόν. αν το σουλουπόσο θα, γίνει, θα φαίνεται ότι είναι πολύ πρόχειρο. Και δεν το θέλω με αυτό. Εδώ κάνουμε καλλιτεχνίες. Σκεφτείτε εδώ τώρα 7 περιστερώνες από 2 ράτσι κάθε μία τα κανονικά περιστέρια τέρμα πάνω, από εδώ τα κοτσομιτάκια Στη μέση θέλω να του φτιάξω μια λιμνούλα να κάνουν μπάνιο, ψηλή έτσι ανάγαλμα. Τόσο στο ύψο, τόσο σπούμε, 1,5 μέτρο και να του βάλω μέσα μια μεγάλη έτσι λεκάνη, τσιμεντένια ε, γούβα έτσι, να μπαίνουν να κάνουν εκεί μπάνιο. Του βάλω και δει 5-6 γλάστε με λουλούδια μεγάλα εκεί, θα άμυνο, θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Εδώ θα είναι μόνο τα περιστέρια. Εδώ και εκεί θα είναι υπέρδικε και όλα τα υπόλοιπα. Παιδιά, αυτή είναι η φάρμα μου. Βλέπετε τι ωραία πράγματα γίνονται εδώ. Έγινε το κλουβί στην είσοδο, οι η βασιλική φασιανή, τα παπαγαλάκια. Ε, ξεχνάω κάποιο. Αυτά διακόσμησα πάρα πολλά σημεία μέσα στου, ε, στα κλουβιά και να διακοσμήσετε. Φου, έτσι μια, μια μίγα. Με σακάτεψε ρε. Ου, γαϊδούρα. Ε, να θα σας, μιλ... θα, σας κάνω ένα βίντεο με διακόσμηση μια μέρα για να σας πω λίγο και κάποια πράγματα για διακόσμηση γιατί είδα πολύ μεγάλη διαφορά στη συμπεριφορά των ζώων ειδικά και στις ντόβες, τα παγόνια, στα παπαγαλάκια ε, είδα πολύ και εδώ καλά στις πέρδικες δεν το συζητώ θα σας τα εξηγήσω σε εκείνο το βίντεο ε, οπότε συνεχίζει η φάρμα εδώ να μεγαλώνει είδατε και τους νέους χώρους έχουμε τώρα τρία μέτωπα ανοιχτά ένα Μα έχω και το χέρι μπροστά. Εντάξει, εγώ κοιτάω τη φάρμα, τη χαζεύω και δεν κοιτάω ότι βλέπω το χέρι. Ότι εσεί βλέπετε το χέρι μου. Ε, τρία μέτωπα ανοιχτά λοιπόν. Πάμε έτσι κάτω στο κέντρο τη φάρμα. Έχουμε τρία μέτωπα, τη ραχοχώρα, τι περιστερώνε και τη λίμνη για του κύκλου. Θέλω παιδιά αυτά να τα τελειώσω μέχρι τον Αύγουστο, άντε και τον Σεπτέμβριο. Δηλαδή, Σεπτέμβριο, τέλη Σεπτέμβριο, όποιοι έχετε έρθει, θα μπείτε και στη ραχοχώρα, θα μπείτε και θα δείτε και τη λιμνούλα εδώ αλλά δεν ξέρω αν θα έχω πάρει ακόμα τους κύκνους αλλά θα είναι μια πολύ ωραία προσθήκη η λιμνούλα εδώ στο κέντρο της φάρμας και θα έχω τελειώσει εννοείται και τις περιστερώνες οι οποίοι είναι το επόμενο που θα γίνει τώρα ο Αλέξης είναι κάτω και βάφη, και βάφη θα πάω κι εγώ το να τον βοηθήσω ε, γιατί έχει ήλιο παιδιά πολύ τώρα και δεν μπορούμε να κάνουμε δουλειά εκεί οπότε είμαστε κάτω στον ίσιο. Ε, αυτά νομίζω δεν έχω κάτι άλλο να σα δείξω κάνει. Όχι, δεν έχω ξεχάσει κάτι, σα τα δείξα όλα. Αυτά κάναμε, αρκετή δουλίτσα με στην άνοιξη. Δεν είχα πολύ καλέ παραγωγέ, επειδή ασχολήθηκα πάρα πολύ. Α, μια καινούργια ταμπέλα. Θα σα τη δείξω κι αυτή. Πάπια λάφια που δείχνει τον κόσμο εδώ. Και παιδιά, να σα δείξω κι αυτό που είναι τρομερό. Έχω φραγκόσικα φέτο. Έχετε φάει φραγκόσικα στα βουνά. Εμένα μου βγάλε η δικιά μου. Ένα, δύο, και ένα έχει εκεί πίσω τρία. Τρία φραγκόσικα θα φάσω φέτο. Εδώ στο βουνό, τι μα περάσετε για τίποτα βλάχου. Λοιπόν, αυτή ήταν η φάρμα και όλα τα νέα που έγιναν. Ε, αναμένετε βιντάκι εντό τη εβδομάδα. Περιμένω κανένα δυο ζωάκι ακόμα. Θα σα γυρίσω και τα υπόλοιπα που έχω φέρει. Ε, θα κάνουμε πάλι έτσι μια βόλτα με στη φάρμα να δούμε τα νέα ζώα. Και ένα ζωάκι που έχω και κάτω στην παλιά τη φάρμα που είναι νέο. Ε, αυτά από μένα. Ελπίζω να το ευχαριστήθηκατε. Γράψτε μου στα σχόλια αν θέλετε, αν σα άρεσε ή οτιδήποτε άλλο. Αυτή ήταν η φάρμα μου. Του είδατε τους νέους χώρους για τα πουλιά που ήδη έχω. Έχω κάνει βέβαια και έκανα δυο όπως είδατε και μπορώ να φιλοξενήσω και άλλα ήδη, Η ραχοχώρα, οι λιμνούλες, οι διακοσμήσεις τους χώρους, οι νέοι χώροι για το βασιλικό φασιανό, τις πέρδικες, τα παπαγαλάκια, το, το, νέο, το μεγάλο το χώρο που έχω κάνει στην είσοδο εκεί πέρα που θέλω να φέρω δύο τρίδι ωραίων πουλιών τώρα έχω τους καπουτσίνους θα δούμε όμως αν με αλλάξει ρόδενη και γυρίζει τύχη που θα πάει θα τα πάρω <laughs> κάποια στιγμή να έχει μαζέψει τα χρήματα και μην μπορείς να φέρεις τα ζώα παιδιά άλλο πράγμα τέλος πάντων αυτή ήταν παιδιά η φάρμα συνέχεια βλέπετε τι μεγαλώνω συνέχεια αναπτύσσεται εδώ θα γίνει κάτι πολύ ωραίο κάτι πολύ μεγάλο πιστεύω αν συνεχίσουμε το ρυθμό που συνεχίζω. Ε... Τα ζώα όπως σας είπα και πριν θα σας τα δείξω σε ξεχωριστό βίντεο. Ε, τώρα, μην κλείσετε, εγώ θα σας αποχαιρετήσω, αλλά εσείς καθίστε και δείτε λίγο τι ζώα θα μπουν στη Ραχοχώρα. Ε, θα σας βάλω τώρα έτσι σε φωτογραφίες στο τέλος. Να δείτε γύρω στα 20 με 25, δεν θυμάμαι ακριβώς το νούμερο, ε, κάποια ερπετά και κάποια πτηνά και ψαράκι και σαλιγκάρια θα δείτε γιατί θα κάνω και ένα πηγαδάκι μέσα πέρα δηλαδή από τη λιμνούλα το κάθισμα για να κάθεται ο, κόσμος κόσμο μέσα και το μονοπάτι φυτά, ωραία πράγματα, ωραία διακόσμηση θα κάνω και ένα μικρό έτσι πηγάδι μέσα για να βάλω ψαράκια ε, δείτε τώρα τα νέα ζωάκια που θα μπουν στη ραχοχώρα και σιγά σιγά θα τα φέρουμε ας γίνει ο χώρος γιατί όπως σας έχω πει και σε άλλα βίντεο ε, πρώτα να ετοιμάζουμε τους χώρους και μετά να φέρουμε ζώα καλά είναι ε, οπότε, αυτά. Δείτε και τα νέα ζώα από μένα να περνάτε τέλεια μέχρι το επόμενο βίντεο. Φιλιά πολλά.